παρουσία σας στον τόπο μας δεν μπορεί παρά να προκαλεί σε όλους τους κατοίκους έκρηξη συναισθημάτων, πνευματική χαρά, αγαλίαση και αγάπη. Ιδιαίτερα όμως στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, στο γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Κολυμβαρίου, η αναγγελία της επισκέψεώς σας προκάλεσε σε όλους μας ρήγη συγκίνησης και μια συνέστηση θείας ευλογίας για την ιστορική ευκαιρία. Όπως γνωρίζετε, το σχολείο είναι μεταξύ άλλων ένας θεσμός παράδοσης, προσφοράς γνώσης και διαμόρφωσης ταυτότητας. Σήμερα όμως, επί τη ευκαιρία της παρουσίας σας, οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα αυτό που το σχολείο τους μεταφέρει ως θεωρητική γνώση να το πιστοποιήσουν εμπειρικά, να μετέχουν εμπειρικά σε αυτή τη γνώση. Είδανε τη λειτουργική φανέρωση της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τη χαρισματική ενότητα των μελών και την οικουμενικότητα της Εκκλησίας υπό την πατριαρχική χωροστασία του Παναγιωτάτου μας και τη συμπροσευχή όλων των προκαθήμενων καθώς και των υπόλοιπων μελών του σώματος. Αλλά και με τα εγγένεια του νέου κοιμηλιαρχείου της Μονής θα διαπιστώσουν ότι η Ορθοδοξία στη χώρα μας δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό δόγμα, αλλά και θεμελιώδες στοιχείο πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης. Και ο Ελληνισμός έχει την ευλογία και τιμή να αποτελεί σαρκωμένο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του είναι η Ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αποτελεί πράγματι ιστορική ευκαιρία και ευλογία για κάθε μαθητή και μαθήτρια να τα ζήσει όλα αυτά, ευρισκόμενος μπροστά σε προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και προσφοράς, μπροστά στον Πατριάρχη του, στον Μητροπολίτη του, στους προκαθήμενους των αδελφών Εκκλησιών. Στα πλαίσια όλων αυτών, πραγματικά αποτελεί για όλο το σχολείο μας, τους διευθυντές, το Σύλλογο Διδασκόντων και τους μαθητές, ιδιαίτερη τιμή να δεχτείτε ένα μικρό συμβολικό δώρο εκτίμησης, ευχαριστίας και ειλικρινούς αγάπης. Πρόκειται για την έξοχη και άρτια επιστημονικά μελέτη του Μιχάλη Βλαβολγυλάκη υπό τον τίτλο «Εκκλησία και αγώνες της Κρήτης», αποκαλυπτική πραγματικά για την ιστορική σύνδεση ελληνισμού και ορθοδοξίας στον τόπο μας. Με τα αγάπη Χριστού σας το προσφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πόσο πιστεύετε, παιδιά, με δίνετε πολύ χαρά. Με την παρουσία σας ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη που κάνετε σε μένα και στους άλλους μακαριωτάτους προκαθημένους και τους δικούς αρχιερείς. Σήμερα προσευχηθήκαμε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορική μονή της γωνιάς για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για την ευστάθεια των εκκλησιών μας και για την ενότητα όλου του κόσμου. Όταν λέμε για την ενότητα όλου του κόσμου, εννοούμε των ανθρώπων, ημών των ανθρώπων, με τον Θεό, με τους αδελφούς μας και με την κτήση, την δημιουργία, την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε και να την παραδώσουμε βιώσιμη και ανθρώπινη και καθαρή στις επόμενες γενναίες. Τώρα θα εγκαινιάσουμε εντός ολίγου το κοιμηλιαρχείο της Μονής. Είναι διάφορα έργα τέχνης τα οποία εφιλοτέχνησε η πίστη των προγόνων μας. Είναι λειτουργικά αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούμε στην Θεία Λατρεία. Τα έκαναν κατά διαφόρους εποχάς και έφυγαν, αλλά τα κληρονομήσαμε εμείς και θα τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Σήμερα η δική μας γενιά θα κάνει τα δικά της τα έργα, τα οποία θα κληροδοτήσουμε στους επομένους, στους μεταγενεστέρους. Και έτσι η ζωή και η ιστορία της Εκκλησίας μας θα συνεχίζεται. Εμείς εμπιστευόμεθα τα νιάτα, τα αγαπούμε. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που έγινε εδώ στην Ακαδημία πριν από 2 χρόνια αφιέρωσε σε εσάς τους νέους αρκετές σειρές, αρκετές παραγράφους. Όλοι μαζί σας αγκαλιάζουμε με τη στοργή μας και με χριστές ελπίδες για το αύριο, για μια καλύτερη κοινωνία στην οποία θα συμβάλλετε εσείς όλοι με τα εφόδια τα οποία παίρνετε από τους καλούς καθηγητάς σας. Συγχαίρω για αυτά που μας είπατε, ευχαριστώ που φέρατε τα παιδιά, σας αγκαλιάζω με την στοργή και με την προσευχή μου και θα παρακαλούσα τον Μακαριώτατο Αλβανίας, που είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, λογιότατος, συγγραφές πολλών βιβλίων, να σας πει λίγα λόγια. Αναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, πάντοτε ευνηδιάζει όχι μόνο εσάς, αλλά όλους μας, με την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του και την καλοσύνη και την ειδικότητά του.
περιορίζομαι να σας πω το εξής. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, στα όσα συζητήσαμε και ιδιαίτερα στο μήνυμα το οποίο η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξης Εκκλησίας τόνισε, ζητήσαμε από τους νέους όχι απλώς να έρθουν στην Εκκλησία, να έρθουν κοντά μας, να μεταφέρουν τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς τους και όλοι μαζί να προχωρήσουν. Δεν σας βλέπουμε απλώς σαν μαθητές που θα ακούσετε. Σας βλέπουμε σαν συνεργούς που μαζί μας θα δούμε τα προβλήματα της εποχής και θα τα αντιμετωπίσουμε. Στην Εκκλησία της Αλβανίας, που με τη χάρη του Θεού τώρα 27 χρόνια βρίσκομαι, ύστερα από την ανάθεση την οποία η μητέρα Εκκλησία μου έκανε, έχω πει κάτι το οποίο νομίζω ισχύει για όλους. Για μας οι νέοι δεν είναι το μέλλον μόνο, είναι το παρόν. Σας θέλουμε λοιπόν να είσαστε κοντά μας συνεχώς από τα πρώτα σας χρόνια, μετέχοντας, δοξολογώντας τον Θεό μαζί μας, απολαμβάνοντας την αλήθεια, την αγάπη και την ομορφιά της Ορθοδοξίας. Καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη η δόξα σου και τις ικανός λαλήσε τας δυναστείας σου, ότι εν κόλπης του ανάρχου πατρός αηδίως υπάρχον, επεδίμησας επί γης δια φιλανθρωπίαν, άνθρωπος γενόμενος και σκηνώσας εν ημίν. Προσέ τίνιν προσπίπτωμεν και σε ηκετεύομεν αγαθέ, όπως αγιάσεις το εκκλησιαστικόν κοιμηλιαρχείον τούτο, όπερ εγγενίζομεν σήμερον, τους δε επιμελώς εργασαμένους και κοπιάσαντας και θεαρέστος προσενεγγώντας τα εκτιθέμενα όδε κοιμήλια, πλουσίως αντάνυψον και επευλόγησον. Ιδού γαρ σεβάσματα τίμια, άι πατέρες ημών εφιλοτέχνησαν, εσεβάστησαν και διεφύλαξαν εις κοινήν απόλαυσιν, σπουδήν και θαυμασμόν προβάλλονται,
διερμηνεύοντα το μυστήριο της εις αφάκου σωτηριώδους οικονομίας και το μεγαλείον της των Ορθοδόξων πίστεως. Φώτισον πάντα σημάς, είναι και τας παραδόσεις κρατώμεν και την παρακαταθήκην φυλάσσομεν, από θησαυρίζοντες κληρονομία σε μνήν την των πατέρων ημών πάση της επιγενωμένης. Άσυλον δε και αλόβητον τηρώμεν αυτήν, από πάσης φθοράς και δολίας επιβουλής. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Βλασίου, του Κεκτήτορος της Ιεράς Μονής Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και άλλους, του Αγίου Ενδόξου και Δεσπότημον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Παναγιώτατε, Πάτρε και Δέσποτε, μετά τη τιμία συνοδεία σας. Μακαριότατε, Πατριάρχα Ιερουσαλήμων, Κύριε Θεόφιλε. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε Κύπρου, Κύριε Χρυσόστομε και Αλβανίας, Κύριε Αναστάσια. Θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Ρουμανίας, κύριε Βυσαρίων, και των αυτοκεφάλων εκκλησιών Ελλάδος, Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Ρεθύμνης και Βλαβοτάμου, κύριε Ευγένιε και Πολωνίας, κύριε Ανδρέα, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ειρηναίε, μετά τη σειρά σε Επαρχιακή Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Σεβασμιότατοι και Ελογημότατοι, κύριοι κύριοι καθηγητές, τέρης Ορθοδόξης Ακαδημίας Κρήτης, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα, εκπρόσωπε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, Πανουσιολογιότατη, Άγια Αρχιγραμματέα της Ιεράς Πρωτογενής Συνόδου, Άγιοι Οικοδοσύγκυροι, Άγιοι καθηγούμενοι εκ του Αγιονίμου Όρους και Αλακού, κύριε Δήμαρχε Πλατανιά, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και κύριοι κύριοι εκπρόσωποι του οίκου της Θέμηδος, οι οποίοι εορτάζονται σήμερα τον προστάτην ημών Άγιον Διονύσιο Νεροφαγίτη, Δεσιμολογιότατοι, ιερολογιότατοι, οσιολογιότατοι, μοναχοί και μοναχέ, εντυπολογιότατοι άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, κύριε Γενικέ, κύριε Ζορμπά, νέα άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου και Γενικέ Διευθυντά της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, μουσικολογιότατοι ιεροψάρτε, θεοπότητε του Κυρίου Λαεύσεβης, χριστιανοί, αδελφοί και αδελφέ, ευρισκόμενοι στον τόπο τούτον, στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μόνη Γωνιάς, εις την ρίζα του ακροτηρίου Σπάθα, ευρισκόμεθα όντως εις τόπον Άγιον και κατοικητήριον, το οποίο αποτελεί κλήρον και επιλογή κατοικήσεως της κυρίας Θεοτόκου, εν είδη της θαυματουργού εικόνος αυτής. Εμαρτυρία δια την ίδρυση της Μονής εις των συγκεκριμένων χώρων, ανάγονται εις τα σαρχάς του 17ου αιώνος. Ότε ο μοναχός Βλάσιος, προερχόμενος εκ Κύπρου, θαυμαστό το τρόπο ανέβρε την θαυματουργόν εικόνα της Θεομήτωρος και ήρχισε την ανέγερση του καθολικού και των περικειμένων κτισμάτων. Ιδιαίτερα δε είναι η συγκίνηση και η πνευματική ευφροσύνη μας, διότι εις αυτά ακριβώς τα θεμέλια, επί των οποίων εστήριξε την όλη οικοδομή νόσιος Βλάσιος, προ τεσσάρων περίπου αιώνων, χάρη τη Θεία,
με την ευκαιρία της δημιουργίας του νυν κοιμηλιαρχείου, επήξαμε εμείς οι απόγονοι του, ελάχιστοι εν της μοναχικής παλέσμαση, ιερών θυσιαστήριων, επωνόματι του Αγίου Πτήτωρος εις τιμή και μνήμη αυτού. Ήδη από το δεύτερο ήμιση του αυτού αιώνος, του 17ου δηλαδή, εξασφαλίζεται δια την μονή το προνόμιο του Σταυροφυγίου υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου του Τρίτου, το οποίο ανανεούται το 1690, το 1778 και τέλος το 1797 υπό του Θρηλυκού Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Πράξεις εοποία δηλούν των σταθερών προσανατολισμών και την πιστότητα του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού εν Κρήτη εις την Μητέρα Εκκλησία, παρά τας δυσκόλους αιματηράς κατοχικάς και διοκτικάς περιόδους, εις τας οποίας περιήλθεν η Μεγαλώνησος και το παρόν Ιερών Παλάδιων. Σήμερον, με προσδοστάτην και πάλιν την πνευματικήν κεφαλήν και των φυσικών ηγούμενων της Μονής Ταύτης, των Οικουμενικών ημών Πατριάρχην κύριων κύριων Βαρθολομαίων, αλλά και πάντας ημάς, τους μακαριωτάτους προκαθεμένους, ως και τους εκπροσώπους των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τελούμε τα εγγένεια του νέου κοιμηλιαρχείου της Μονής, διασώζοντος έργα μεν χειρών ανθρώπων, πλην όμως τιθέμενα άπαντα, εις την λατρεία του Θεού και εις την εν Χριστώ Ιησού Χριστού προαγωγήν του ανθρώπου και αναγωγήν του εκ των κάτω εις τα άνω. Όπως είναι θεϊκά ιερό και πανάγιο ο πρώτος στη τάξη μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών να είναι ενδεδειμένος στη κλαμίδα της αδυναμίας και της ταπεινώσεως, έτσι και τα έργα που περιβάλλονται τη φθορά του χρόνου και την μανία των διοκτών αποπνέουν την άβρα του Πνεύματος και διδάσκουν την ανάληψη σε ένα λειτουργικό κόσμο κατά τον Πατέρα Βασίλειο τον Ιβυρίτη. Κάτωθεν του επιπέδου της αυλής, εις το οποίο ευρισκόμεθα, υπάρχει το τεχνικό επίπεδο, λόγω της εντόμου κλίσεως του εδάφους, επάνω εις το οποίο εστηρίχθη η υπέργειος οικοδομή. Η κατασκευή υπογείων θολωτών χώρων, με πολύ χοντρούς τοίχους και καμάρας υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, καλύπτουν την υψομετρική διαφορά και αποτελούν ισχυρά θεμελίωση δια τα κυρίως κτίσματα. Εις τους όντως αρχοντικούς αυτούς χώρους φιλοξενείται από σήμερον το εγγενιζόμενον υπό πάντων ημών κοιμηλιαρχείων. Το νέο αισθανόμεθα ότι είναι ήδη παλαιόν. Το αρχαίον κάλος αποκαθερόμενον λαμπρύνει δια της αποκαλύψεως και της παρουσίας του και τέρπει τας αισθήσεις δια της έγκλης του. Κινεί τας ατραπούς της μνήμης εις την βίωση παλαιών ημερών και οδηγεί την ψυχήν εις τα σοδούς της κατανήξεως, της προσευχής και της μυστικής συναντήσεως με την καλλιτεχνική ευαισθησία, τους μοιχείους στεναγμούς και τα ανεκλάδιτα πάθη, όπως αυτά εκφράστηκαν εις τας παροχημένας γενεάσανα τους αιώνας, από ετούτο εδώ το εντευκτήριο του Θείου, τας πεπικλημένας με την πίστη και την ελπίδα στον Τριαδικών Θεών. Αισθανόμεθα τας προσευχάς τους να αναπέμπονται υπέρ του σύμπαντος κόσμου, τας γονικλησίας και τα δάκρυά των, να είναι μετάνοια και η ημωγία δική μας. Αισθανόμεθα ότι τίποτε το κενό δεν ξεκινούμε, αλλά συνεχίζουμε αυτό το οποίο ευρήκαμε και με το οποίο ενώθημε κατά την ώρα της μεγάλης συναντήσεως του χθες με το σήμερον. Χειραγωγούμενοι οδηγούμεθα εν ελευθερία και δημιουργούμε την ακολουθία της πορείας της ιστορικής μονής μας. Δεν αυτενεργούμε και δεν ανεξαρτητοποιούμεθα, επειδή ζούμε την ετερότητα και διαφορετικότητά μας. Μανθάνομαι μόνον να ακολουθούμε τον βηματισμό του παρελθόντος εις το στάδιο του παρόντος. Έχουμε την τόλμη να ψάβουμε τα ίχνη των προγόνων μας, όπως αυτά απετυχώθησαν και απεκρυσταλώθησαν εις την αρχιτεκτονική,
την ζωγραφική, την μελωδία, εντός της Θείας Λατρείας του σώματος της Εκκλησίας και της μυστηριακής ζωής της, εκφράζοντας την ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση. Να ακολουθούμεν το στίγμα των πατέρων μας και να νεωτερίζομεν οι χνηλατούντες, να πρωτοπορώμεν όντας επόμενοι. Εντός του παλαιού αισθανόμεθα εγγενισμένοι και εντός του παροχημένου βιούμεν το μεγαλείο της νεότητος και της διαχρονικής ιστορικότητός μας. Εν κοιμηλιαρχείων δεν αποτελεί φυλακή ή μουσείων, αλλά έκθεση πολιτισμού εντός της Εκκλησίας, ο οποίος αντικατοπτρίζει την πίστη, η οποία με τη σειρά της απορρέει εκ της πνευματικής καρδίας εκάστου πιστού. Ο πολιτισμός εντός της Εκκλησίας δεν είναι απλώς τέχνη, αλλά επέκταση της αγάπης του Θεού εις τον άνθρωπο. Είναι δωρεά, χάρισμα και τελειώτης. Όταν μιλούμε για το κάλος μέσα στην Εκκλησία, δεν κάνουμε λόγο απλώς για θέαμα εξωτερικό και πρόσχερο ή αισθητικό κατηγόρημα, αλλά για δύναμη που σώζει τον κόσμο, σημειώνει και πάλι ο Πατήρ Βασίλειος. Δι' αυτό και οι διάκονοι των φορέων που ασχολούνται με τον εκκλησιαστικό πολιτισμό δεν νοούνται ως καλλιτέχνε, αλλά ως φορείς αυτής της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του αγώνος του ανθρώπου διαγιασμών και θεία νομίωσιν. Η ανάπτυξη της μουσικής, της αγιογραφίας, της γραφικής, της γλυπτικής και των άλλων τεχνών εντός της Εκκλησίας καλλιεργείται κυρίως και πρώτιστα μέσα από την προσευχή και την ταπείνωση και δίδει καρπούς που ξεπερνούν τον θάνατο. Έχουμε την επίγνωση ότι η αντίποτε τέχνη καλλιεργούμε και υπηρετούμε την οφείλουμε στον μεγάλον δωρεοδότην Θεόν και την αφιερώνουμε εις την διακονία του ανθρώπου. Η τέχνη καθίσταται παιδαγωγικών μέσων, ερμηνεύουσα το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και καλούσα τον άνθρωπο να αρθεί εκ της γης στα ουράνια, δηλαδή εις το αρχαίγονον κάλος του, εις τον τόπον από όπου προήλθεν. Δανειζόμεθα τους λόγους του Φωτίου Κόντογλου και σημειώνομαι. Λένε λοιπόν πως η Ορθοδοξία είναι αποστεωμένη και πως κατήντησε στο σύγχρονο κόσμο μονάχα σαν φύλακας κοιμηλίων, σαν ταριχευτής μιας νεκράς παραδόσεως. Τα ψυχικά και πνευματικά ξερίχια λένε ταριχευτές τα σεμνώματα της ελληνικής Ορθοδοξίας, οι πνευματικά νεκροθάφτες λένε πεθαμένους εκείνους που έχουνε απάνω τους την ευωδία της αιωνίας ζωής. Το χρέος όμως του ανθρώπου που αληθινά αγαπά τον τόπο του, όχι τις πέτρες και τα δέντρα του τόπου του, αλλά τον χαρακτήρα, το πνευματικό της πατρίδας του, το χρέος αυτό είναι να αγωνιστεί κατά πάνω σε αυτό το ρεύμα που πάει να σαρώσει τα θεμέλια μας και να μας πνίξει ή να μας αφήσει γυμνούς. Σε αυτό που θέλει να το πάρουμε απόφαση, πως θα ζει στην Ελλάδα μονάχα το κορμί μας, ενώ το πνεύμα, η ψυχή μας, η καρδιά μας, θα ζουν με ξένα διανοήματα και με ξένα αισθήματα. Η τέχνη είναι σωστή και αληθινή, όταν εκείνος που την κάνει έχει γερό ένστικτο, που χρειάζεται για να είναι σε αρμονία αυτό που κάνει με τα γύρω του φυσικά φαινόμενα. Γι' αυτό η παράδοση σε ένα τόπο είναι ο μοναχός αληθινός δρόμος για τις τέχνες και γενικά για κάθε έκφραση της ζωής. Τα δε άλλα είναι ξύλα, πλήνθη και κέραμη, ατάκτως ερισμένα, χωρίς κανένα δεσμό, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τον τόπο, χωρίς καμία δικαίωση. Κλείνει η παρένθεση. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά σε μια ιερή αποστολή. Και αυτό ορίζεται από το πώς έζησαν, πώς πολιτεύτηκαν και τι μας κληροδότησαν αυτοί που μας γέννησαν κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Αυτή την παράδοση λιτανεύουμε και εμείς σήμερα, προβάλλοντας τον πλούτο της Χριστότητος του Κυρίου και εκθέτοντας εις κοινήν θέα τα σεβάσματα του γένους, όχι μόνο δια ανέρεσιν λησμοσύνης, αλλήν απάντες σήμερον και έως ασχάτων
ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Με τα σκέψεις αυτάς, αλλά και με τα προϋποθέσεις ταύτας, λειτουργούμεν από σήμερον των χώρων αυτών, του Κοιμηλιαρχείου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Γωνιάς. Το τάλαντον το οποίο εδόθησι μας, δεν το θάπτωμεν, αλλά το παραδίδομεν εις τον σύγχρονον άνθρωπον, των αποδομημένων και χλεβασμένων υπό των ισχυρών της γης, δια να πολλαπλασιαστεί και καρπών πολύν φέρει. Τα πάθη και η αδυναμία μας ίσως μας ταπεινώνουν και μας εκτρέπουν από τη φυσική μας πορεία, μαγνητίζοντάς μας εις τροχιάν, η οποία έχει κέντρον ξένων από εμάς, την καταγωγή, το ήθος και τον προορισμό μας. Εύχεστε, Παναγιώτατε Πρωθιεράρχα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εύχεστε, μακαριότατη και πάντες η εκλεκτή, προσκεκλημένη, εύχεστε η είσοδό μας στον χώρο των Κοιμηλίων να καταστεί πύλη του Παραδείσου. Ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος Σιδονή, των καθορόντων του προσώπου του Τριαδικού Θεού, το κάλος το άρητον. Από τις θέσεις αυτής επιθυμούμε να εκφράσουμε τα ευχαριστίας μας εις την αδελφότητα της Παλεφάτου Ιεράς Μονής μας, η οποία φυλάτει ακίνητο την κανδύλα της ελπίδος και της πίστεως ενώπιον της Σταυματουργού εικόνος της Παναγίας μας. Εξαιρέτως δε εις τον οσιολογιώτε των Ιερομόναχων Πατέρα Χρύσανθον, δια τους πολλούς κόπους και μόχθους του στα εργασίας αναπαλαίωσης των χώρων και δημιουργίας του εγκαινιζομένου Κοιμηλιαρχείου. Εις τον αξιότιμο Δήμαρχον Πλατανιά, κύριον Ιωάννη Μαλανδράκη, δια την αγαστή συνεργασία και αρρωγή του εις τις κατά καιρούς ανακαινιστικές ενέργειες της Μονής. Εις τον εργολάβον κύριο Στυλιανόν Δρακάκη, δια την επιμελημένη εργασία του. Εις την κυρία Χρυσάνθη Σημαντηράκη, μουσεολόγων, δια την άκτιαν επιστημονική μουσιολογική μελέτη της. Εξαιρέτως δε εις τον επίτιμον έφορον αρχαιοτήτων, κύριον Μιχαήλ Ανδριανάκη, έμπειρον και καταξιωμένων επιστήμονων, δια την επιστημονική οργάνωση του Μουσείου, ο οποίος και θα μας ξαναγγίσει εντός ολίγου στα μοναδικά και ξεχωριστά εκθέματα. Επιτρέψατε εμείς Παναγιώτατε και Θεοδόρητε Πατριάρχα του Γένους, να σας προσφέρουμε τόσο εις εμάς, όσο και εις τους προκαθημένους του συνημήν και εις τους λοιπούς εκλεκτούς παρόντες, εις ανάμνηση της λαμπράς δια την Ιερά Μονή μας σημερινής ημέρας, αργυρούν δίσκων, φέροντα εις το κέντρο του ανάγλυφων την παράσταση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αντίγραφων από το Κοιμηλιαρχείο της Μονής μας. Καλώς ορίσατε. Αγκαριότατοι και πανφύλτατοι αδελφοί, Ιερότατε αδελφέ, Άγιε Κρήτη, κύριε Ειρηνέ, που από την πρώτη στιγμή μας συνοδεύεται παντού, σενά και διακριτικά, όπως είναι ο χαρακτήρας σας, ευχαριστούμε πολύ. Και λοιποί Ιερότατοι εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί, οσιότατοι πατέρες της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γωνιάς, εντυπολογιότατοι άρχοντες, ελογιμότατοι εκπαιδευτικοί, τέκνα εγκυρίου αγαπητά. Η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, καθόλη τη μακραίωνα ιστορική αυτής πορεία, ουδέποτε είδεν εαυτήν ως ένα περίκλειστον σύστημα ιδεών, ως μια κλειστή θρησκευτική ομάδα ολίγων μεμοιημένων. Η Εκκλησία όμως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κύριος ημών εν τη αρχιερατική αυτού προσευχή δεν είναι εκ του κόσμου, ζει όμως δρά και υπάρχει εν το κόσμο. Ευρισκομένη εν διαρκή συναφία και σχέση με ταυτού, που χει εκκοσμικευωμένη η ιδία, αλλά προσλαμβάνωσα και μεταμορφούσα τον κόσμο. Στιχούσα το λόγο του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι το απρόσληπτον αθεράπευτο, ό δε ίνοτε το Θεό τούτο και σώζεται, η Εκκλησία προσλαμβάνει, θεραπεύει και εξαγιάζει τον κόσμο και τον άνθρωπο, δια της αγιαστικής χάριτος των μυστηρίων αυτής,
και αφήνει ανεξίτηλον αποτύπωμα εις την ζωή και τον πολιτισμό του ανθρώπου. Αψευδής μάρτης τούτου είναι η εκκλησιαστική ιστορία, δια της οποίας περιτράνως αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία ζώσα εντός της ιστορικής πραγματικότητος και επί τη βάση των ιδίων αυτής κριτηρίων προσλαμβάνει, νοηματοδοτεί και αναπροσανατολίζει αυτήν την πραγματικότητα, υπενθυμίζουσα διαρκώς ότι τα πολιτιστικά επιτεύγματα δεν έχουν ανεξάρτητον ύπαρξη, ούτε στην άσκετον προς την δημιουργική προσπάθεια ή της επενόησε ή ανεκάλυψε τας αξίας και τα έργα του πολιτισμού. Εκκλησία και πολιτισμός αλληλοπεριχωρούνται βεβαίως και αλληλοεπηρεάζονται, αλλά ουδέποτε η Εκκλησία υποβαθμίζει ή απεμπολεί τη σωτηριώδη αποστολή της. Έτσι, παραδείγματος χάρη, συνέβη όταν η Εκκλησία συνειδήθη μετά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και μετά της τέχνης της εποχής. Προσέλαβε ένα φόβος και άνευ συμπλεγμάτων κατωτερότητος το ελληνικό πνεύμα και την τέχνη, διελέχθη με ταυτόν, ενέπνευσεν εις αυτά το ίδιον αυτής πνεύμα και εις τη σχέση ως ταύτης εγεννήθη η σκέψη των πατέρων και η μεγάλη εκκλησιαστική τέχνη ή της θαυμάζεται παγκοσμίως σήμερα. Και εμείς, εισερχόμενοι εις τους Ορθοδόξους ναούς, θαυμάζουμε τα εικόνας, τα ξυλόγλυπτα, τα ιερά σκεύη, τους επιταφείους, τα άμφια, τα ιερά βιβλία. Φύλακες αυτών των σπουδαίων και μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας έργων της εκκλησιαστικής τέχνης είναι κατά κύριον λόγον ιερέ μονέ της Ορθοδοξίας, όπου φυλάσσονται ταύτα επ' ευλαβίας πολλής. Είναι γνωστόν ότι ιερέ μονέ ανέκαθεν λειτουργήσαν όχι μόνο ως χώροι, εντός των οποίων ημερών λατρεύεται ο Θεός, και οι μοναχοί διατελούν προσερχόμενοι αδιαλείπτως υπέρ της εαυτών και της του κόσμου σωτηρίας, αλλά και ως εργαστήρια όπου θεραπεύεται η τέχνη της Εκκλησίας και όπου παρήχθησαν και παράγονται έργα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητος εις την εικονογραφία, εις την υμνολογία, εις την μουσική, εις την γλυπτική, εις την μικρογραφία και εις άλλα στέλνα. Ούτω τα ταπεινά κελία των μοναχών ανεδείχθησαν και αναδεικνύονται χώροι καλλιεργίας όλων σχεδόν των μορφών της τέχνης, αυτής δια της οποίας η Εκκλησία βοηθείται εις την επιτέλεση του αγιαστικού έργου αυτής. Διότι ποιος μπορεί να αμφισβητήσει επί παραδείγματι την σημασία την οποία έχουν δια την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας μας εικόνες ή ύμνοι. Αλλά και αυτά καθεαυτά τα κτίρια και οι ναοί των μοναστηρίων είναι πολλάκις έργα υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. Είναι όθεν αναγκαίων τα κειμήλια ταύτα όχι μόνο να φυλάσσονται, αλλά και να αναδεικνύονται, ώστε τόσο ο Ορθόδοξος λαός μας, όσον και κάθε επισκέπτης, να δύναται να θαυμάζει αυτά και δι' αυτόν να κοινωνεί τροχοντινά του μεγαλείου και της πνευματικότητος της τέχνης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Δια τούτο η ίδρυση και λειτουργία εντός του χώρου των Ιερών Μονών, ενός εκκλησιαστικού μουσείου ή για να ομιλήσουμε ακριβέστερον ενός μονίμου κοιμηλιαρχείου ανοιχτού εις το κοινό, εις το οποίο θα διατηρείται εκτιθεμένη η αυτή και η άειλος κληρονομία αυτών, διαλόγους όχι μόνο εκκλησιαστικούς αλλά και εκπαιδευτικούς και διευκαιρίας μελέτης, είναι σήμερον επιβεβλημένη πολύ περισσότερο παρά εις το παρελθόν. Και είναι επιβεβλημένη αφενός επειδή ούτως αποτρέπεται ο κίνδυνος
κλοπής των πολιτήμων κοιμηλίων των μοναστηρίων και αφετέρου διότι ζώμενη της εποχήν μετακινήσεως λόγω του τουρισμού. Μεγάλου αριθμού ανθρώπων, Ορθοδόξων και μη, ήτινες επιθυμούν να γνωρίσουν όχι μόνο το φυσικό κάλος, αλλά και τα έργα του πολιτισμού του τόπου των οποίων επισκέπτονται. Παρέχεται στην Ουδοτρόπος η ευκαιρία εις όλους και κυρίως εις τους ετεροδόξους αδελφούς να είδουν και να θαυμάσουν την εκκλησιαστική τέχνη, να κατανοήσουν ίσως την αξία αυτής και να μεταφέρουν την εμπειρία των εις τα σιδείας αυτών πατρίδας. Τούτο το μήνυμα των καιρών συλλαβών ο ακάματος αδελφός Μητροπολίτης Πισάμου και Σελίδου κύριος Αμφιλόχιος έλαβε την απόφαση να δημιουργήσει κοιμηλιαρχείων εις ταύτην την περίπιστον Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν της Παναγίας της Κυρίας των Αγγέλων της Γωνιάς, εντός του οποίου θα εκτίθενται και θα φυλάσσονται άπαντα τα σπουδαία κοιμήλια του μοναστηρίου, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε εντός ολίγου. Ούτως ευδοκία και χάρητη του Τριαδικού ημών Θεού, υπό τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και νερίμνη του ιερωτάτου αδελφού, το κοιμηλιαρχείον ιδρύθη και επερατώθη εσίως και εμείς ενδυθυκόμεθα σήμερα εις την ευχάριστον θέση να τελέσουμε πανηγυρικώς τα εγγένειά του. Αναπέμπομεν δόξαν το παντεχνήμονι Θεό Λόγο και εκφράζομεν την ευαρέσκεια ημών, συγχαίροντες πατρικώς πάντα στους εργασαμένους δια την δημιουργία του νέου τούτου έργου, έργου θεαρέστου, για το οποίο έχουμε βεβαία την πεποίθηση ότι θα προβάλλει την εκκλησιαστική τέχνη και θα αποτελέσει πόλον έλξεως δια πάντα στους επισκεπτωμένους τούτων των ωραίων και ευλογημένων τόπων της Κρήτης. Εις τον ιερότατον αδελφόν Κισάμου και Σελίνου κύριον Αμφιλόχιο, ο οποίος εν φιλοκάλο και φυλαγείο με ρήμνη συνεκέντρωσεν εντάφθα τους θησαυρούς της τέχνης δια την διάσωση, συντήρηση και διαφύλαξή των από την φθοράν του χρόνου και από την ανθρωπίνη απληστία, εκφράζομεν συγχαρητηρίους ευχάς και προσρήσεις εις δε τους πατέρας και αδελφούς της ιστορικής Ιεράς Μονής Τάφης, οι οποίοι συνέδραμαν ποικιλοτρόπως δια την ολοκλήρωση του έργου αυτού, απονέμωμεν ολόθυμον την πατριαρχική ημών ευχήν και ευλογία. Τέλος, ευχόμεθα ο Κύριος την πρεσβεία της Θεομήτωρος να ευλογεί πλουσίως την λειτουργία του σκευοφυλακίου και τους εν αυτό διακονούντας, ώστε να παραμείνει φρουρός διηνεκής και πολύτιμος του κοιμηλιακού κάλους και της ιστορίας της Ιεράς Ταύτης Μονής και Μητροπόλεως, ενός κάλους το οποίον συντελεί ώστε να υπερβόμεν την πραγματικότητα των αισθητών για να μεταβόμεν εις τον αόρατον κόσμον της Βασιλείας των Εσχάτων. Αμήν. Τον Παναγιώτα σου αποκαλεί. Αποκαλεί, Κύριε. Ελάτε, Πατή Χρήστο. Ελάτε, Πατή Χρήστο. Πάνω τον Πατέρα Χρήστο, επομένως, στη Μονή. Τραβήξε. Τιμή για μένα. Τι μαζί με τον Χρήστο. Έλα, σάμαντήστε. Ιερών κοιμηλίων ευαγή οίκων, Κυρίας των Αγγέλων Οδηγητρίας, της εγγονιά Κισάμου της νήσου Κρήτης, ο της Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Πατριάρχης Πάνσεπτος εν Οικουμένη, ο Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, ιεροπρεπός και σεμνών εν γεννίζει, ποιμεναρχούντος τ' ανήν Αμφιλοχίου, εν επαρχία Κισάμου και Σελήνου. Μηνός Οκτωβρίου Τρίτη, εν έτη δυσχιλιοστό, δεκάτο και ογδό. Κράτε και τώρα.
όπως και οι άλλες μονές μαγείας της απομονωμένης εξορίσεως πάθας, διακρίνονται για την υψηλή πνευματικότητα των μοναχών εκείνης της εποχής και αυτό φαίνεται από τις λιπογραφίες, ιδιαίτερα το δεύτερο στρώμα, το δεύτερο που είναι με δαπάνες του ηγουμένου της εποχής, το επώνυμο ότι ήταν Γκορκοράτης, μια μεγάλη οικογένεια. Και φαίνεται η παιδεία του. Δίπλα είναι το νέο μοναστήρι, και όταν ο Βλάσιος, Όσιος Βλάσιος, είδε την βρήκε την εικόνα της Παναγίας και επέστρεψε στη θέση της, είναι ακριβώς κάτω από τη θέση της αρχικής μονής. Ήμουν σε μια εποχή πια που η δυτική τέχνη έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική, έχει πάρει υπάρξει στα τέλη του 19ου με 19ου, έχει υπάρξει πια μια μεγάλη επαφή και αυτό φαίνεται και από την αρχιτεκτονική γενικότερα, αλλά κυρίως από αυτή τη λεπτομέρεια με την πόρτα του, εδώ του, της τράπεζας. Βλέπετε. Αυτό το στοιχείο το οποίο το συναντάμε σε φλαμανδικές, φλαμαντώνες αρχιτεκτόνες, κάτι που θα δούμε στη συνέχεια και με τις γύρες που συνέβαινε. Λοιπόν, αρχίζουμε με τη μικρή μονή του 14ου αιώνα, στο ανατολικό κομμάτι είναι το αρχικό, πάλι τοιχογραφημένο και με τις αποκαλύψαμε τις τοιχογραφίες προετών από την υπηρεσία. Είναι αντίγραφο του μουσικού, εδώ είναι το αντίγραφο του οπαδού της μονής, το οποίο προεκλογεί και οι εκλογές των ηγουμένων μέχρι πρόσφατα στο πλήκτρο με νύχτη Ισαΐα Διακόπουλο. Αυτό μπήκε και εδώ σε κόκκι, ήταν στην κόκκι στην τράπεζα της Μονής, όπου θα πάει ένα αντίγραφο εκεί πέρα, πάλι καμπύλ, και ήταν σε αυτή τη θέση. Υπολογίζω ότι είχαν αναθέσει στον ύλο οι πατέρες εκείνη την εποχή να κάνει όλο το διάκοσμο της Μονής, γιατί είναι και δύο από τα εικόνα του 12ου του Τέμπρου είναι δικές τους. Και επίσης, ετούτη, μια εξαιρετική εικόνα, όπου και εδώ είναι φανερές οι δυτικές επιδερμίες. Μιλάμε για καθαρό μανιερισμό του τέλους, δηλαδή είναι αυτό που λέμε πια κριτική αναγέννηση. Κριτική αναγέννηση και στην αρχιτεκτονική και στην ζωγραφική και στη λογοτεχνία, ας το πούμε, είναι πια ένα φαινόμενο υστερογενές βέβαια σε σχέση με την αναγέννηση. Όμως βλέπετε ότι έχει διεισδύσει πλήρως η κουλτούρα η δυτική στους ζωγράφους, οι οποίοι όμως την αφομοιώνουν με την τεχνική της αυγοτέμπερας.